Επί της αρχής ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52. Όχι, ψήφισαν 48. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για δώσε μου, παιδιά, διαβάστε τον τίτλο. Διαφάνειας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρυθμίσεις ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου και άλλες διατάξεις έγινε δεχτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Στο άρθρο 1 εψήφισαν συνολικά 100 βουλευτές. Ναι, εψήφισαν 56. Όχι, ψήφισαν 44. Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεχτό κατά πλειοψηφία. Στο άρθρο 2 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 51, όχι 48, παρόν ψήφισε 1. Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεχτό κατά πλειοψηφία. Το ίδιο και το 1 προηγουμένως, αν δεν το ανακοίνωσα. Το άρθρο 3. Ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι ψήφισαν 48. Συνεπώς το άρθρο 3 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Στο άρθρο 5 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 56, όχι ψήφισαν 44. Συνεπώς το άρθρο 5 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 6 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 56, όχι ψήφισαν 44. Συνεπώς το άρθρο 6 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Στο άρθρο 7 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι 48. Και συνεπώς το άρθρο 7 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Το 8 που το έχετε. Το 9 έχει γίνει 8. Για το άρθρο 8 ψήφισαν 100 βουλευτές. Εψήφισαν ναι 52, όχι 44, παρόν 4. Συνεπώς το άρθρο 8 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 10 ψήφισαν... Ρε παιδιά, πώς θα έχετε κάνει. Την παλιά αρρύθμιση μου έχετε. Αυτά όλα δημιουργήθηκαν τώρα εξαιτίας της αναρρύθμισης που έγινε και εξαιτίας της νέας διευκρινιστικής. Τέλος πάντων, για το άρθρο 9 ψήφισαν 56 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 56, όχι 44. Συνεπώς, το άρθρο 9 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 10 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι ψήφισαν 44, παρόν 4. Συνεπώς, το άρθρο 10 έγινε δεχτό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 11 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι 44, παρόν 4. Συνεπώς, το άρθρο 11 έγινε δεχτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 11 ψήφισαν 100. Ναι, 52, όχι 44, παρόν 4. Για το άρθρο 13. Ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52. Το 13. Το 12, με συγχωρείτε. Για το άρθρο 12, όχι το 13. Για το άρθρο 12. Ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι 48. Και συνεπώς το άρθρο γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Για το άρθρο 13. Ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι ψήφισαν 48. Συνεπώς το άρθρο 13 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 15. Εψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι 48. Και συνεπώς το άρθρο 15 γίνεται δεχτό κατά πλειοψηφία. Μάλιστα. Για το άρθρο 17. 16. 16. Δεν το έχω. 13 ήταν αυτό. Πάμε ένα νούμερο. Ένα νούμερο. Πού πήγανε ο κύριος Τζαμπζής με τον κύριο Γκάκη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι σωστή εδώ πέρα η...
Δεν είναι σωστά. Το άρθρο 14 δεν μου το είδα. Μα δεν είναι όλα τα άρθρα, το 14 είναι στην ονομασία ψηφοφορία. Είναι το τωρινό 15, μήπως. Είναι το παλιό 14, τι να κάνουμε τώρα. Πού είναι τα χαρτιά μας, όχι αυτό. Πού είναι ο κύριος Γκάκης, να γυρίσει πίσω. Τα χαρτιά μας. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα έχω αυτά. Ο κύριος Γάκης που είναι. Παρακαλώ, πείτε μου λοιπόν το άρθρο 14 τι έχει γίνει. Τι ψήφους έχει πάρει. Πιο παλιό και καινούριο να πούμε. Ένα είναι, το παλιό, το καινούριο. Το παλιό, το 14 κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί μπορεί να έχει γίνει λάθος εκεί. Αφήστε με, το 14. Ναι, ψήφισα 52, όχι 48, άρα το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 16, ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισα 52, όχι ψήφισαν 48, συνεπώς το άρθρο 16 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 17, ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισα 56, όχι 44, συνεπώς το άρθρο 17 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Στο άρθρο 18, ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 56, όχι 44 και συνεπώς γίνεται δεκτό το άρθρο 18 κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 19 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 56, όχι 44, άρα δεκτό κατά πλειοψηφία και το άρθρο 19. Το άρθρο 21. Ψήφισαν 100 βουλευτές. Πού το παιδιά, πάλι. Να το. Τι έκανα εγώ τώρα εδώ πέρα. Το 21 θέλουμε. Το οποίο δεν είναι στην ονομαστική. Και μου το έχουν βάλει εδώ πέρα στην ονομαστική. Εδώ. Ούτε 22. Εδώ θα το, εδώ θα το, εδώ, εδώ. Εδώ. Ποιο είπαμε. Το 22. Πού το. Δείξα μου το που είναι το 56 του. Πού εδώ, παιδί μου, δείξα μου το, να το δω κι εγώ. Εδώ. Στο κουτάκι είναι πάντα υπάρχει. Ένα λεπτάκι να δούμε. Ψήφισαν 100 βουλευτές, ναι, ψήφισαν 56, όχι 44. Και πάμε τώρα στο άρθρο 38. Εψήφισαν συνολικά 100 βουλευτές, ναι, 52, όχι 44, 4 παρών. Και συνεπώς το άρθρο 18 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 39 ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι 44, παρόν 4. Συνεπώς έγινε δεκτό το άρθρο 39 κατά πλειοψηφία. Άρθρο 41. Εψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52, όχι 44, παρόν 4. Συνεπώς το άρθρο 41 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Άρθρο 42. Ψήφισαν 100 βουλευτές. Ναι, 52, όχι 44, παρόν 4. Επί του συνόλου ψήφισαν. Δεν βλέπω το αποτέλεσμα επί του συνόλου. Λοιπόν, γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο το οποίο δεν το ψηφίσαν προηγουμένως. Κατά πλειοψηφία. Είναι δεκτό το ακροτελεύτιο. Στο σύνολο ψήφισαν. Πόσοι βουλευτές ψήφισαν. Ναι, πόσοι βουλευτές ψήφισαν. 100. Ψήφισαν συνολικά 100 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 52 βουλευτές. Το είπατε εδώ. Γιατί.
Δώστε μου από την χαρτιά. Λοιπόν, αφού θα είσαι θέμα ονομασίας ψηφοφορίας, πώς είναι κύριε. 48 ψήφισαν όχι, συνεπώς στο σύνολο το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Διαβάστε τώρα εδώ. Συνεπώς, το κάτω τελειώσαμε. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ρυθμίσης Ποινικού και Σοφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις έγινε δεχτό και στο σύνολο. Παρακαλώ το τμήμα να αξιοδοτήσει το Προεδρείο για την επευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς το ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η αξιοδότηση παρασύρθηκε κατά πλειοψηφία. Με τη συνένεση του τμήματος λύνεται η συνεδρίαση για σήμερα 3η 8 Ιουλίου και ώρα 18.00 με αντικείμενο εργασιών του σώματος, συνοβουλευτικό έλεγχο και νομοθετική εργασία σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση.